Φυσικά θα έχετε έρθει για να γίνετε εξωτικά για μία μέρα. Ταξίδι σε ένα κόσμο αλλιώτικο έκαναν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί του ειδικού γυμνασίου Ηρακλείου. Ο μαγικός κόσμος της χώρας των ξωτικών πήρε σάρκα και οστά μέσα από τη φαντασία της μικρής Μαρίνας στο παραμύθι «Το καραβάνι του δάσους στη χώρα των ξωτικών» και κατάφερε να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Βάλαμε όλη μας την αγάπη, όλο μας τον ενθουσιασμό. Είμαστε πολύ συγκινημένες που μια παλιά μαθήτρια έρχεται και μπορούμε να τη βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Η Μαρίνα Σπυριδάκη είναι ένα χαρισματικό κορίτσι με τετραπληγία και συνοδοιπόρο στην προσπάθειά της. Πήρξε ο κεραμίστας Βασίλης Πολιτάκης που δημιούργησε από πυλό τους χαρακτήρες του βιβλίου δίνοντάς του ζωή. Ένα για τον καθένα σας. Έχουν και τις φωτογραφίες σας πάνω τους. Μόλις τελείωσε αυτή η πανέμορφη παράσταση που έδωσαν εδώ τα παιδιά του ειδικού γυμνασίου, βασισμένη στο έργο της Μαρίνας Πυριδάκη που είναι η κόρη μου και του Βασίλη Πολιτάκη. Το παιδικό βιβλίο «Το καραβάνι του δάσους στη χώρα των ξωτικών» μελοποιήθηκε από μαθητές του ειδικού γυμνασίου Ηρακλείου και οι εξαιρετικές υποκριτικές τους ικανότητες απέδειξαν πως είναι μεγάλα ταλέντα. Τα παιδιά δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να συμμετέχουν στη δραματοποίηση του παραμυθιού της Μαρίνας. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια και εδώ είμαστε εμείς για αυτήν και για ό,τι άλλο χρειαστεί. Η παράσταση ήταν υπέροχη, τα παιδιά δούλεψαν σκληρά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη μαμά της Μαρίνας και τη Μαρίνα φυσικά που έφτιαξε το βιβλίο και εμείς μπορέσαμε να το δραματοποιήσουμε. Με μεράκι, όρεξη και πάνω απ' όλα δημιουργικότητα, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μικρούς μαθητές έστειλαν ηχηρά μηνύματα και καθήλωσαν το κοινό μέσα από το θεατρικό δρόμενο, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τις πρωτότυπες στολές. Τώρα προφανώς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ήταν όλα καταπληκτικά, οι καθηγητές, τα σκηνικά, τα παιδιά, υπήρχε από τον κόσμο ένας παλμός. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, έτσι που χάνω τα λόγια μου. Σημαντική ήταν η συμβολή πολλών ανθρώπων και εκπαιδευτικών από το ειδικό γυμνάσιο που έβαλαν τη δική τους πινελιά σε αυτό το δημιούργημα.